με τον κύριο Παπαδημητρίου να μας εξηγήσει τι τον όθησε έτσι άμεσα να πάρει αυτή την απόφαση πριν καν λίγο μετά την πρώτη μάλιστα ανακοίνωση της ΕΟΗΠ, που από ό,τι καταλάβαμε τα λεγόμενα τον έχει λίγο ενοχλήσει. Να τον καλησπέρισουμε. Κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας κάνετε. Μια χαρά εσείς, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ήθελα έτσι να μας πείτε, γιατί δείξατε μια αντίδραση άμεση και δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς αν κάνω λάθος, και σαν να σας ενόχλησε λίγο η πρώτη ανακοίνωση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, γιατί η χθεσινή ήταν καταλυτική, θα έλεγα, και πήρε καθαρά το μέρος πια της Σοφίας και ότι θα είναι δίπλα. Η πρώτη ήταν έτσι λίγο πιο παγωμένη, να τη χαρακτηρίσω εγώ. Δεν θα ήταν παγωμένη, εγώ θα τη χαρακτηρίσω κατώτερη των περιστάσεων. Γιατί δεν μπορείς να βγάλεις ένα επίσημο δελτίο τύπου σαν ομοσπονδία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα με τεράστια καταγγελία μιας αθλήτριας και να το ρίζει, να δίνεις χρονικό περιορισμό ότι μα γιατί μας είπε τώρα μετά από τόσα χρόνια, ή να το χαρακτηρίζεις ως δυσάρεστο περιστατικό. Αυτό και χτύπησε άσχημα και στα δικά μας τα αυτιά το δυσάρεστο περιστατικό. Ότι είναι δυσάρεστο, αλλά δεν μπορείς να το πεις έτσι. Και ειδικά όταν είναι δυσάρεστο οικογένεια. Το περιστατικό είναι αν τσακωθούμε οι δύο ή χτυπήσω το πόδι μου. Δηλαδή, καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί τα ψέματα. Διοικείς ομοσπονδία. Δεν μπορείς να βγάζεις επίσημα ένα τέτοιο περιστατικό τύπου. Αυτό ήταν που με εξόπισε και αυτό ήταν το οποίο το θεώρησα σύμφωνα με την ηθική και τις αξίες της δικές μου και της οικογένειάς μου το πρέπει να κάνω. Και νομίζω και του ιστιοπλοϊκού ομίλου που εκπροσωπείτε, που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια αυτό που βάζει πρώτα, και δεν είναι το πρώτο οι επιτυχίες ή τα μετάλλια, αλλά είναι η ηθική και η αξιοπρέπεια, που είναι νομίζω πάνω απ' όλα. Απλά μόνο να σημειωθεί ότι επειδή έχω δεχτεί και ερωτήματα, αυτό έρχεται και σε μια συνέχεια και με τον Νίκο Χρυσλαμανάκη που με είχατε ξαναφιλοξενήσει και είχατε μιλήσει πάλι για τα θέματα. Δηλαδή, αυτό όπως βλέπετε, υπάρχει μια συνέχεια. Δεν είναι πρώτη φορά το οποίο ασχολούμαστε. Και εγώ προσωπικά έχω διαχωρίσει τη θέση μου από το καλοκαίρι. Από την πρώτη στιγμή, το θυμάμαι. Έχω θέσει την κοινότητα και με φιλοξενήσατε για την Προεδρία της Ομοσπονδίας. Βεβαίως. Αυτό όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και ήσασταν και στον πρώτο σταθμό που βγήκατε τότε και είχαμε και εμείς τα. Ακριβώς. Γενέθλια, όχι γενέθλια, τα γεννητούρια να πω έτσι. Οπότε... Ακριβώς. Ναι, πείτε μου. Αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι έξω από κάθε λογική. Ναι. Δηλαδή έχει ανατριχιάσει το Πανελλήνιο. Δεν είναι ένα αθλητικό γεγονός μόνο. Είναι κάτι το οποίο είναι έξω από την κάθε λογική του οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Σωστό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πλήγεται ο ελληνικός αθλητισμός. Και πρέπει οι υγιείς δυνάμεις να ενωθούμε να το διασφαλίσουμε αυτό το πράγμα. Να διασφαλίσετε ότι δεν θα αποτρέψει νέους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στην ιστιοπλοεία ή στον ελληνικό αθλητισμό, φοβούμενοι αυτά τα πράγματα που ακούνε μέσω της. Μα σαφέστατα. Ένα περιστατικό τέτοιο εννοείται ότι σε μια υγιή κατάσταση και με ανθρώπους άξιους και με ήθος και με αξίες δικές τους να υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και αυτό και η παρότρισή μου ότι εάν υπάρχει παρόμοιο σημά, και θα σας μιλήσω για το άλλο το δικό μας, την ιστιοπλοεία, αυτή τη στιγμή είναι η ευκαιρία να βγουν όλα στο φως. Όλα στο φως, να νιώσουν και τα παιδιά καλύτερα, αγόρια, κορίτσια. Θα νιώσουν και πιο ασφαλή και τα παιδιά που δεν έχουν υποστεί κάτι τέτοιο, να μην φοβούνται για το μέλλον. Έτσι, ότι θα μπορούν να έχουν μια προστασία. Το ουσιαστικό είναι ότι πρέπει να ξέρουν ότι έχουν δίπλα τους ανθρώπους που τους στηρίζουν με αξίες της οικογένειας πάνω απ' όλα. Γιατί αυτή τη στιγμή εμένα η μορφή μου ήταν ότι η Ομοσπονδία έπρεπε να φερθεί σαν πατέρας και μητέρα. Μα είναι ξέρετε, οι Ομοσπονδίες και ειδικά ας πούμε η Ιστιοπλοεία που είναι ένα Δέλτα Σίγμα που είναι πολλά χρόνια, που είναι με τους αθλητές. Δεν είναι ένα, θέλω να πω, έχει βγει τώρα πριν ένα μήνα, καλά-καλά δεν ξέρει τους αθλητές, είναι εκτός Ιστιοπλοεία. Είναι η δεύτερη οικογένεια για τους αθλητές. Και είναι κρίμα να βλέπεις ενδοοικογενειακή κόντρα. Όπως λέτε και με τον Κακλαμανάκη και παλαιότερα και με την Καραχάλιο. Δηλαδή θέλω να πω, αυτά θα έπρεπε να τα έχει λύσει εκ των έσω η Ομοσπονδία και να έχει, γιατί είναι η δεύτερη οικογένεια για τους αθλητές. Αυτό είναι ο ρόλος νομίζω εγώ το εισπράττω πέρα από το τυπικό πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ταμείας, γενικός γραμματέας. Να σας πω κάτι, έχω μια κόρη 20 χρονών. Όσο αντιδρούσα εγώ όταν αυτή τη στιγμή μου έκανε μια καταγγελία, ξέρεις πατέρα,
τότε έγινε αυτό. Ναι. Θα σου πω, έβρε αγάπη μου τώρα, αυτό ήταν δυσάρεστο. Δυσάρεστο περιστατικό. Είναι, θα το ξεπεράσει. Μα είναι ναι. δυνατόν. Σαν πατέρα, εγώ θα κυλήσω γη και ουρανό. Και θα βρω ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό, να τον κρεμάσουμε στο Σύνταγμα. Ακριβώ. Και να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή για οποιοδήποτε άλλο, ακριβώς και με το μέλλον και με το παρόν και το μέλλον. Μα ακριβώς ότι αυτό λέω, πολλές φορές περιμένουμε, γιατί πάνω απ' όλα άνθρωποι είναι και τα μέλη των ομοσπονδιών, να αντιδρούν ως άνθρωποι, ως γονείς, ως αδερφοί, ως πατέρες, ως μητέρες, ανάλογα με τη θέση του καθενός, όχι μόνο με μια καρέκλα, καταλαβαίνετε, που έχετε ένα τίτλο ο καθένας, νομίζω αντιδράσατε πρώτα ως άνθρωπος και μετά ως μέλος του ΔΣ. Έκανα το αυτονόητο, έκανα αυτό που θα έκανε οποιοδήποτε άνθρωπος με ηθική και αξίες, όχι μόνο οικογενειάρχης. Δεν χρειάζεται να είσαι οικογενειάρχης για να πάρεις την αποφασή. Αυτό την παίρνει, είναι το αυτονόητο. Είναι οι αξίες που σου δίνονται από την οικογένειά σου και, και η ηθική σου. Βέβαια. Μόνο εγώ να συνεπάρχω σε ένα διοικητικό συμβούλιο όταν μέσα υπάρχει αυτό το πράγμα και σε εισαγωγικά μπορεί να γίνεται συγκάλυψη. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Βέβαια. Και επίσης δεν ξέρω αν σας προβληματίζει, αν σας φοβίζει η σκέψη και μόνο ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές άλλες σοφίες σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, σε πολλά και διαφορετικά αθλήματα. Ακόμα και αγόρια που να έχουν κακοποιηθεί, γιατί συνήθως τα κορίτσια είναι η πλειονότητα, είναι ίσως πιο ευάλωτες, αλλά έχουμε στο παρελθόν ακούσει που δεν παίρνουν πολύ το φως δημοσιότητας και για περιπτώσεις και με αγόρια που έχουν έτσι δεχτεί σεξουαλική σαφώς, παρενόχληση. Σαφώς, ελπίζω να μην υπάρχουν. Παρόλα αυτά όμως, φαντάζομαι που ξέρετε, υπάρχει μια πανευρωπαϊκή παρόντριση με μια ημερίδα η οποία γίνεται ανά τη χώρα, η οποία παρακινεί αθλητές που έχουν βιώσει να βγουν να δηλώσουν. Στην Ελλάδα το έχουμε, το είπαμε, σπάσει τη σιωπή. Αυτό το πράγμα λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει, θα πρέπει και οι αθλητές να νιώσουν δυνατοί και ότι είναι τώρα η στιγμή. Και να ξέρετε ότι η αθλητική μεταρρύθμιση έχει κάνει να αισθάνονται πολύ καλύτερα οι αθλητές, γιατί ξέρουν ότι αυτούς τους παράγοντες που είχαν τόσα χρόνια δεν θα είναι πια. Γιατί τελειώνουν. Έχουν μπει όρια ηλικίας, έχουν μπει όρια θητιών, άρα τους δίνει μία όθηση να ελευθερωθούν ακριβώς οι αθλητές. Ακριβώς. Επειδή θέλω να το συζητήσουμε, να σας ρωτήσω κάτι πάνω. Δώστε μου μισό λεπτό, μείνετε στη γραμμή σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Βεβαίως. 104,9. Ο κόσμος του αυτοκινήτου αλλάζει και τρέχει με πολύ υψηλές ταχύτητες, όπως τρέχουν τα νέα και οι ειδήσεις. Όμως, είναι εύκολο να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις μέσω του υπολογιστή σας, του smartphone, του tablet. www.motori.gr και είστε μέσα στα γεγονότα της αυτοκίνησης. Σε όλες τις τελευταίες ειδήσεις γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Τα νέα μοντέλα, τη τεχνολογία, τα gadget, τη Φόρμουλα 1, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι και φυσικά θέματα που αφορούν την ασφάλεια αλλά και τη συντήρηση του αυτοκινήτου σας. Ό,τι τρέχει στις τέσσερις γωνιές της γης κάνει pit stop στο motori.gr. motori.gr. Όλος ο κόσμος του αυτοκινήτου με ένα κλικ. OverFM 104,9. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Over FM 104,9. Over there, που σημαίνει over εκεί, over παντού. Μία ενημέρωση επί του πιεστηρίου Παναγιώτης Γκαμπράνης. Λοιπόν, γρήγορα στη Ριζούπολη, στον συνάδελφο τον Μανώλη Δράκο για την περιγραφή του αγώνα Απόλλων Σμύρνης ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι μόλις άρχισε. Ανοιχτό το μικρόφωνο του Μανώλη Δράκου στη Ριζούπολη. Θα πάμε και στο Σωτήρη Γεωργίου τώρα. 1-6 Manchester United Tottenham στο 80 λεπτό. Βάζει δεύτερο γκολ η Bayern μόλις στη Χέρτα. Πάμε πάλι στο κλειστό του ΑΚΑ, στον Νίκο Παδογιάννη και τον Γιάννη Ψαράκη. Και πάμε στους Ζωσιμάδες, στην πρώτη μας σύνδεση για τον αγώνα του ΠΑΣ Γιάννα με τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Νικοκύρης είναι στο μικρόφωνο. Πάμε στον Γιάννη Λαμπύρη, διότι έχει νεότερα για Στέφανο Τσιτσιπά. Όχι, ευχάριστα, έκανε τον break ο team. Γκολ παντού. Παλγονά και πάλι θα βγάλει για τον Καμαρά. Σέντρα στο δεύτερο το κάνει και παλιά χαστά γκολ. Over FM 104,9 παντού. Συνδέσεις, ρεπορτάζ, δηλώσεις, παρασκήνιο. Ο Δημοσθένης Καρμύρης μαζί με τους γκαλάκτικους του Over FM 104,9 σας ξεναγούν όπου παίζετε μπάλα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα 104,9 Over FM.
Ελάτε μαζί μας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε στην, θυμίζω, στη τηλεφωνική γραμμή μας τον κύριο Παπαδημητρίου, το πρώτο μέλος της, από το ΔΣ της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Παραιτήθηκε άμεσα με τις καταγγελίες Σοφίας Μπεκατόρου, γιατί είχαμε πριν από λίγο και την παραίτηση του κύριου Χριστόπουλου, ενός δεύτερου μέλους. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, για την Ομοσπονδία, για τις Ομοσπονδίες, και είμαι από τους πρώτους που έλεγα πάντα ότι μπορεί να υπάρχουν παράγοντες που να είναι σε πιο μεγάλη ηλικία, αλλά να έχουν την ικανότητα να δικούν. Πρέπει όμως, όπως είπατε και εσείς, να δίνουν πρώτοι το παράδειγμα. Και να μην δημιουργείται έτσι μια εικόνα ότι μια ομοσπονδία μετά από χρόνια αρχίζει και φθείρει και δεν έχει τα αντανακλαστικά που θα έπρεπε και με βάση την εποχή, με βάση τις ανάγκες της εποχής. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Σαφέστατα. Σε κάθε περίπτωση όμως, με την αυθεντική μεταρρύθμιση, οι αλλαγές των ομοσπονδιών θα γίνουν. Άρα, όπως και να έχει, οι καθεστωτικές διοικήσεις σταματάνε, οπότε αναγκαστικά μπαίνουν νέοι άνθρωποι με όρεξη και διαφορετική κουλτούρα, να το πω, οι οποίοι όμως, το πολύ σημαντικό και το καλό, είναι ότι θα έχουν διάρκεια μόνο δύο θητείων. Ακριβώς. Άρα αυτό περιορίζει την εξουσία, να το πούμε έτσι, στην οποία μπορείς να πάρεις θάρρος και να την επικαλείσαι πάντα και να διοικήσει όπως εσύ θέλεις. Αυτό λοιπόν είναι πιο αξιοκρατικό, έχει να κάνει με την διάνοια, αξιοκρατία, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν έτσι νιώθει καλύτερα και ο αθλητής και όλοι οι παρελκόμενοι, οι γονείς των αθλητών, δηλαδή ούτως ή άλλως θα έρθει καλύτερη μέρα στο ελληνικό αθλητισμό. Απλά πρέπει να τον προστατεύσει ο αθλητής, να επιβάλλεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατόρου, είναι και οι άλλες αθλήτριες που... Είδατε πώς βγήκαν αμέσως και μεγάλες αθλήτριες, παλαιές αθλήτριες, η Νίκη Μπακογιάννη, η Μάνια Μπικόφ, η Ψυχογιού βέβαια. Αυτή τη στιγμή φύζει της προστασίας των υγιών δυνάμεων. Αυτό πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Να το αγκαλιάσουμε όλοι μαζί αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αυτό ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πραγματικά να δοθεί μία άμεση ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς, ώστε όλα αυτά τα φαινόμενα ή το δυνατόν να εκλείψουν. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά τουλάχιστον νομίζω όλος ο υγιής σκεπτόμενος ελληνικός αθλητισμός και όχι μόνο, αυτό θέλει, και να είναι ο αθλητισμός κίνητρο για να ασχοληθούν νέα παιδιά με αυτό και όχι να τα αποτρέπει με συμπεριφορές τέτοιες που να είναι απαγορευτικές. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.